Εσύ ένας έκτακτος, είσαι εσύ. Και γεια σήμερα, σου, καλημέρα, καλημέρα και σήμερα σας έχω πολλές πληροφορίες για το τηλεοπτικό μέλλον του Λάκη Λαζόπουλου που ήδη το βλέπετε από πίσω μου σε πλάνα από το Αλτσαντήρι. Διότι παιδιά μου έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά για το Λάκη. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι τελειώνει από το Open, ότι φεύγει από το Open και κάποιοι λένε ότι μάλιστα ότι μπορεί να επιστρέψει σε ένα άλλο κανάλι με το οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ποια είναι η πραγματικότητα? Κρατήστε το πρώτο σκέλος, αφαιρέστε το δεύτερο. Για να μην τα πολυλέω λοιπόν, θα σας πω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος σενάριο μεταγραφής προς το παρόν δεν παίζει. Και δεν παίζει γιατί δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει σενάριο του Λάκη Λαζόπουλου να εμφανιστεί, να κάνει το Αλτσαντήρι τουλάχιστον για το φθινόπωρο του 2019. Τι εννοώ δηλαδή? Ξέραμε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος ουσιαστικά τελειώνει το Αλτσαντήρι του στο Open στις 25 Ιουλίου, κατεβάζει αυλαία. Και δεν υπάρχει ούτε για το Open σενάριο επιστροφής του το φθινόπωρο του 2019, διότι ο Λάκης ενώνει τις δυνάμεις του μαζί με τον Παύλο Χαϊκάλη σε σκηνοθεσία του Πέντρου Φιλιππίδη και θα ανεβάσουν λοιπόν αυτοί οι τρεις άνθρωποι ουσιαστικά στο Θέατρο Βρετάνια μια γαλλική κωμωδία που λέγεται «Βρε καλός τους». Και όπως πολύ καλά γνωρίζουν όσοι ουσιαστικά ξέρουν έτσι, έστω και λίγο το Λάκη Λαζόπουλο, αυτός, ο Λάκης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βάζει πολλά καρπούζια κάτω από την ξαφνική μασχάλη. Δεν έχει άδικο όμως. Μισό λεπτό να πω το εξής. Ναι. Ο Λαζόπουλος έχει κάνει μαζί Αλτσαντήρι και έχει κάνει μαζί και θεατρική παράσταση και πολύ δύσκολη. Όμως πέρσι ξεκινάει στον Αντένα ο άνθρωπος. Επαναφέρει τους 10 μικρούς μίτσους οι οποίοι πραγματικά κάηκαν με 10 επεισόδια ούτε στον Αντένα. Τώρα, με τα Βαΐου Κυκλάδων επιστρέφει στο Open. Εγώ θυμάμαι τον ενθουσιασμό και τον επικεφαλής του καναλιού με την επιστροφή του Λάκη και με την πρώτη εκπομπή του Λάκη και όλα αυτά. Τώρα, το περίφημο Αλτσαντήρι News κλείνει χωρίς επιτυχία στη φετινή σεζόν και από ό,τι μου λες, δεν πάει για το Σεπτέμβρη. Δεν μου δένουν όλα αυτά. Δηλαδή, δύο τηλεοπτικά project έχει ο άνθρωπος. Και το ένα στον Αντένα και το άλλο στο Open μόνο για το θέατρο. Λοιπόν, τώρα απαντήσω εγώ. Θέλω να μιλήσει λίγο η Μαριλού. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, δηλαδή πραγματικά τώρα. Είναι μεγάλη επιτυχία να έχεις το Λάκη Λαζόπουλο στο κανάλι σου, ούτως ή άλλως. Δεν το συζητάμε. Αλλά ο λόγος του διαζυγίου όντως είναι το θέατρο. Δηλαδή το Open είναι ευχαριστημένο από την πορεία της εκπομπής. Γνωρίζω να σου πω το εξής, ότι στο Open είπαν να συζητήσουν το ενδεχόμενο του να επιστρέψει, να επιστρέψει τηλεοπτικά, δεν σου λέω με το Αλτσαντήρι, με κάτι άλλο, από το Γενάρη του 2020. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θέλουν το Λάκη Λαζόπουλο τώρα. Πρόσεξε να δεις όμως από τι γίνεται. Από το Γενάρη του 2020 ναι. Είναι τα ξαναλέμε. Μπράβο. Το Γενάρη. Δεν είναι συμβόλαιο. Ακριβώς αυτό και ναι. Εγώ θα σου έλεγα, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο που να λέει ότι εγώ θα καθίσω ας πούμε, για τρεις μήνες και μετά θα επιστρέψω ας πούμε, το Γενάρη. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και σου ξαναλέω ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, γιατί όντως από τώρα μέχρι το Γενάρη δεν δεσμεύεται καμία από τις δύο πλευρές. Όμως, ναι, θα επαναλάβω. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό που λες, ότι καμία από τις δύο πλευρές. Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παιδιά. Εννοείται. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος που δουλεύει. Δηλαδή, έκανε τώρα αυτόν τον κύκλο και αν θελήσει, θα ξαναδιαπραγματευτεί. Έτσι είναι ο τρόπος του, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε και όσο τον ξέρουμε και προσωπικά, ότι βεβαίως μετά από μια περίοδο που έκανε πάρα πολλές δουλειές ταυτόχρονα, μετά αποφάσισε ότι δεν θέλει για τη ζωή αυτό του αυτό είναι. Το πράγμα και έκανε. Ή το ένα ή το άλλο. Αν λοιπόν έχει αποφασίσει να κάνει θέατρο, είναι αυτό που θέλει να κάνει και εκεί θέλει να επικεντρωθεί. Το λες πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό είναι, Κατερίνα.